Το όνομα του Κύπριου μουσικού από την Πάφο Μάριου Ιωάννου Ηλία φιγουράρει από χθες στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Χρησιμοποίησε πρωτότυπο μουσικό όργανο που δεν χρειάζεται φυσική επαφή, διαφημίζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το νησί μας σε όλο τον κόσμο. Μας ενημερώνει ο Μάριος Ιγνατίου. Μία θέση στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες εξασφάλισε ο παφίτης μουσικοσυνθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία. Ο πρώην διευθυντής του Πάφος 2017 πέτυχε τη συμπερίληψή του στα Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ορχήστρα ματριωμήν με τη συμμετοχή 289 εκτελεστών του συγκεκριμένου οργάνου σε μία ασυνήθιστη μουσική πανδεσία ηλεκτρονικών ήχων, καταρρύπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε από το 2013. Ο βραβευμένος Κύπριος μουσικός, ο οποίος ζει και εργάζεται μόνιμα στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, με τις δημιουργίες του απασχολεί συχνά την παγκόσμια μουσική σκηνή. Έργα του όπως το Symphonic, την ορχήστρα με τα 80 αυτοκίνητα και τον ήχο του Βλαδιβοστόκ έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές και δεκάδες βραβεία σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ο πολυβραβευμένος μουσικοσυνθέτης, μιλώντας αποκλειστικά στο Σίγμα, ανέφερε πως η τιμή δεν είναι μόνο για τον ίδιο, αλλά για όλους όσους μπορούν να ταξιδέψουν με τη μουσική σε όλο τον κόσμο δίχως σύνορα. «Κάθε φορά που έρχεται μια διάκριση», είπε ο κύριος Ηλία, «νιώθει ότι εκπροσωπεί επάξια την πατρίδα του στο εξωτερικό και αυτό του δίνει περισσότερη δύναμη».